Την ώρα που καταγράφεται έξαρση το κρούσμα των κορονοϊού στην Ιταλία, επιστήμονες στη χώρα μας συνιστούν ψυχραιμία, ωστόσο αυτό που τους ανησυχεί ιδιαίτερα είναι οι εξελισσόμενες αιστείες σε διάφορες χώρες και ιδιαίτερα οι ξενιστές, οι οποίοι δεν εκδηλώνουν συμπτώματα, αλλά μεταδίδουν τον ιό. Σε άλλες χώρες, είτε είναι μακριά από εμάς, όπως είναι η Νότιος Κορέα, είτε το Ιράν, έχουμε πολύ σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και θυμάτων, ή σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και τη Μεσογειακή Λεκάνη, λόγω γυπνίας, έχουμε την Ιταλία και το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν έχουμε νέες αιστείες αφενός και έχουμε και φορείς, άτομα οι οποίοι δεν έχουν εκδηλώσει τα συμπτώματα, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι μεταδίδουν τον ιό. Το νέο δεδομένο είναι ότι οι ιοί ταξιδεύουν σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ τους. Το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, υπεύθυνος για Κρήτη και Νότια Ελλάδα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα προφύλαξης και ελέγχου στις πύλες εισόδου και στο νησί μας, εν ώψη της έναρξης της τουριστικής σεζόν. Θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα όσο πλησιάζουμε προς εκείνη την περίοδο. Αλλά όταν μιλάμε για πραγματική αύξηση του αριθμού επισκεπτών, πιθανά το Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και το Υπουργείο να αναθεωρήσει και να θεωρήσει ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Αυστηρές οδηγίες εφαρμόζονται και στο τομέα της κρουαζιέρας. Πάντως, μέχρι σήμερα, στο λιμάνι του Ηρακλείου, όλα εξελίσσονται ομαλά, ενώ δεν έχει υπάρξει ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίων στον τομέα της κρουαζιέρας. Χρειάζεται 72 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, πιο μπροστά, να έχει ενημερώσει εδώ το λιμάνι και την αρμόδια υπηρεσία ότι οι επιβάτες που αυτό φέρει δεν είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Πιστοποιημένα. Αυτό είναι το πιστοποιητικό μου. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει. Εάν τώρα βρεθεί ένας επιβάτης ο οποίος έχει κάποια τέτοια συμπτώματα, τότε πάλι είναι ενημερωμένο το λιμάνι, ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Τους επιβάτες που επιβιβάζονται μέσα στα καράβια εδώ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Επιβάτες κρουαζιέρας ελέγχονται πριν την επιβίβασή τους στο κρουαζιερόπλοιο. Αντιθέτως, αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει με τους επιβάτες απλιέτης γραμμής, πέρα από τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ΚΕΛΠΝΟ, οι οποίες εφαρμόζονται στα λιμάνια εδώ και δύο περίπου μήνες. Ο έλεγχος της εισόδου από λιμάνια είναι αρκετά δύσκολος. Δεν είναι τόσο εύκολος όσο είναι σε αεροδρόμια. Ενώ πριν από μερικές μέρες πίστευα ότι είναι λίγες πιθανότητες να έχουμε ένα κρούσμα εδώ ή δύο, φοβάμαι ότι τώρα μάλλον θα το έχουμε, τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα σίγουρα. Οδηγίες περιμένουμε σίγουρα. Θα ελέγχονται οι επιβάτες των πλοίων. Φυσικό είναι να μας ανησυχούν και περιμένουμε ενημέρωση από τους εκάστοτε φορείς για τον έλεγχο και για να ενημερώσουμε και εμείς τους ανθρώπους τους δικούς μας με το τι ακριβώς θα υπάρξει απαγορεύσεις, διάφορα θέματα. Έχω δώσει μάσκες στους ανθρώπους, είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται. Μάσκα και κυρίως να μην έρθουν σε επαφή με προσωπικό του εξωτερικού. Ναι. Σε λίγες μέρες το ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσει ασκήσεις προσομοίωσης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών κορονοϊού στην Κρήτη.